Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.
και πάσης αποδοχής άξιος, ότι Χριστός Ιησούς ήλθεν εις τον κόσμο αμαρτωλούς να ενεμή πρώτο ενδείξητε Ιησούς Χριστός την πάσαν μακροθυμίαν προς υποτύπωσιν των μελώντων πιστεύειν επ' αυτό η ζωή απήγγυλανδε αυτό ότι Ιησούς ο Ναζωραίος παρέρχεται και εγώ εις ελέγχω. Ιησού Ιε Δαβίδ ελέησον με. Και οι προάγοντες επετίμων αυτό εν ασιωπήσει, αυτός δε πολλο μάλλον έκραζε. Ιε Δαβίδ ελέησον με. Σταθείς δε ο Ιησούς εκέλευσεν αυτόν, αχθήνε προς αυτόν. Εγγύσαντος δε αυτού επιρώτησεν αυτό λέγον, τι σι θέλεις πίσω, ο δε είπε Κύριε, ή να αναβλέψω. Και ο Ιησούς είπεν αυτό, ανάβλεψω, η πίστη σου σε σωκέσε. Και παρά χρήμα ανέβλεψε και η κολούθη αυτό δοξάζω τον Θεό. Και πας ο λαός ειδών εδώ και ενον το Θεό
αδερφοί, οι προάγοντες επετήμων αυτό είναι σιωπήσει. Σκηνήν και εικόνα, αδερφοί μου, μοναδικήν παρουσιάζει το σημερινόν αναγνωστέν ευαγγελικόν ανάγνωσμα. Τυφλός ο οποίος επαιτεί, ζητεί δηλαδή από την συνδρομή του κάθενός διερχομένου ή να ζήσει και αυτός. Πλην όμως στερείται το σημαντικότερο δώρο το οποίο ο Θεός εχάρισε στον άνθρωπο που ονομάζεται φως. Τι κι αν έχει πλούτη, τι κι αν έχει δόξες ο άνθρωπος, τι κι αν έχει τιμές. Εγένετο κάποτε μία βασίλισσα να είναι καθισμένη πάνω σε ένα άρμα ολόχρυσο και να διέρχεται τους δρόμους και να επευφημείται και να δοξάζεται επί της γης. Πλησιάζουν έναν πτωχόν, πλησιάζουσα έναν πτωχόν, η βασίλισσα εκείνη εστάθη διολίγο δια να τον ειδεί. Και εκείνος ο πτωχός εζήλευσε τα πλούτη και την δόξα της βασίλισσας εκείνης και εκείνη βλέπουσα αυτόν εν απορία μεγάλη, του είπε: αλλάζομεν, του λέγει, ό,τι έχεις να μου δώσεις και ό,τι έχω να σου δώσω. Και εκείνος εχάρη, πλην όμως η βασίλισσα δεν είχε πόδια, ήταν χωρίς πόδια. Τι κι αν έχεις πλούτη στον κόσμο τούτον και δόξες και τιμές, αδερφέ μου, ο σημερινός τυφλός ζει δεμένος μέσα στο σκότος, δεν είδε τον ουρανόν και τους εκλάμποντας αστέρας του ουρανού, δεν είδε τη θάλασσα και τα κάλλη της, δεν είδε την γη και τα δέντρα, τα βουνά και τους λόφους, δεν είδε ζώα επάνω στην γη, πολυπίκυλα, δεν είδε τίποτε να χαρεί. Είναι τυφλός, δεμένος στο σκότος και στην φυλακή του. Και τώρα ακούει φωνές, κόσμος πολλής, και ερωτά τι συμβαίνει. Και του λέγουν: Ιησούς, ο γιος Δαβίδ, αυτός περνά. Και τότε, εφόσον ήκουσεν δια των Χριστών, ήρχισε να φωνάσει: Ιησού, Ιε Δαβίδ, ελεησόν. Και εδώ σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι λέγει: οι προπορευόμενοι επαιτήμων αυτό είναι σιωπήσει. Το πρώτο εμπόδιο είναι το φως του, δεν βλέπει. Το δεύτερο εμπόδιο είναι ότι αμέσως εκείνοι οι οποίοι προπορεύονται, διότι ο Χριστός δεν είναι το πρώτος, υπήρχε λαός πολλής ο οποίος προηγείτο και λαός πολλής ο οποίος έπετο, δηλαδή άλλοι προπορεύοντο και άλλοι ήρχοντο ο πίσω του Ιησού. Εκείνοι, λέγει, οι οποίοι προπορεύοντο, αυτοί, λέγει, τον επαιτήμα, τον εμάλωναν δηλαδή. Γιατί? Για να σιωπήσει. Αυτός δε πολλό μάλλον έκραζε, περισσότερον αυτός εφώναζε. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς δεν μας αποκαλύπτει ποιος τυφλός ήταν. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος όμως, στο 10ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του,
εκεί επειδή είναι ο πιο συνοπτικός Ευαγγελιστής και ο πιο συγκεκριμένος, μας αποκαλύπτει ότι ο τυφλός αυτός ονομάζεται ο Βαρτίμαιος, ή το τυφλός ο οποίος επαιτούσε, λέγει, στην Ιεριχώ, ζητούσε, λέγει, να ζήσει από την βοήθεια του συνανθρώπου του. Και εκείνος ο τυφλός έμενε στο σκοτάδι επί χρόνια πολλά από τον καιρό που γεννήθηκε. Και τώρα ακούει ότι παρέρχεται ο Χριστός της οδού εκείνης. Αλλά τι συμβαίνει? Περισσότερο μυστικό υπάρχει στην διέλευση του Χριστού. Είναι θα αποθάνει. Δεν θα ξαναδεί πια τον τόπον εκείνον σωματικός ως άνθρωπος. Και ο Βαρτίμαιος φωνάζει. Τον επιτιμούν να σιωπήσει και αυτός περισσότερο φωνάζει. Και ο Χριστός σταματά και τον ελεεί. Τον ερωτά όμως, τι θέλεις? Δεν ήξερε ο Χριστός τι ζητούσε αυτή η ψυχή? Γνωρίζει. Αλλά επειδή θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα είναι διαστρεβλωμένοι, θα πούν ότι ψέματα ήτο, δεν είναι το τυφλός. Δι' αυτό συγκεκριμένα ο Χριστός τον ερωτά. Τι ζητείς? Ζητώ το φως μου. Επικυρώνει ότι είναι τυφλός. Το πιστοποιεί στον κόσμο ολόκληρον ότι είμαι τυφλός. Τι θέλεις? Δεν θέλει τίποτε άλλο. Θέλει το φως του. Δι' αυτό τον ερωτά ο Χριστός τι ζητείς. Και εκείνος αποκρίνεται, το φως μου η έδαβη ελεησόν με. Και ο Κύριος δι' ενός λόγου του του δίδει το φως. Εις άλλες περιπτώσεις αγγίζει ο Χριστός επάνω εις τον άρρωστον, εις τον τυφλόν ο οποίος ήτο εκγενετής, έκανε πυλόν. Έκρισε με τον πυλόν, αφού έπτυσε στο χώμα και ζήμασε το χώμα ο Χριστός, έκρισε τους οφθαλμούς του άλλου τυφλού. Εκεί είναι άλλη περίπτωση. Άλλο το γεγονός εκείνο του θαύματος. Τούτο είναι διαφορετικό. Και ο Κύριος μας, αφού του έδωκε το φως, λέγει, για να μην δώσει σε κανέναν να του πει ότι το υπερήφανος και εγωιστής, του λέγει, παιδί μου, η πίστη σου σε έσωσε. Δεν λέγει, εγώ σε έσωσα. Βλέπετε ταπείνωση του Θεού μας, την οποία πρέπει να έχουμε και εμείς οι αμαρτωλοί. Αλλά πού είσαι μας ταπείνωσης? Και αφού ο Χριστός του έδωκε το φως του, τότε έμεινε ένα το οποίο είναι σημαντικό. Γιατί τον εμπόδιζαν? Εκείνοι οι οποίοι προπορεύουν το τι τους έκανε ο τυφλός και τον εμπόδιζαν να μην φωνάξει. Αυτοί οι προπορευόμενοι, αδερφοί μου, δεν είναι κανείς άλλος, ημί μόνο τα εμπόδια τα οποία έχουμε στη ζωή μας. Είναι αυτοί οι οποίοι μας εμποδίζουν να εισέλθουμε στην Βασιλεία των Ουρανών. Είναι οι δικοί μας, είναι οι γείτονές μας, είναι οι γνωστοί μας, είναι ο κόσμος, είναι η κοινωνία. Αλλά εκείνος ο οποίος εμποδίζει τον άνθρωπο να πράξει το καλό, ονομάζεται Υιός Διαβόλου. Και ο Χριστός τον ονόμασε Σατανάν. Ώστε πρέπει να προσέξεις, αδερφέ μου,
Μη τυχόν και γίνει στην ζωή σου εμπόδιον για να σωθεί κάποιος. Θα φέρω παραδείγματα για να προσέξουμε, διότι πρόκειται περί αμαρτίας, φοβεράς αμαρτίας. Και τούτο συμβαίνει στη ζωή μας. Ως Άγιες θέλουμε να κάνουμε το καλό, κάποιος να μας εμποδίσει να μην το κάνουμε. Ο πρώτος ο οποίος εμπόδισε, έβαλε εμπόδιον στον δρόμο του ανθρώπου, ποιος είναι? Ο διάβολος. Όταν ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα, εμπόδισε ο διάβολος αυτούς τους πρωτοπλάστους να ζήσουν μέσα εις την δόξα και τη χάρη του Θεού. Και έγινε το εμπόδιον και έδιωξε τον Αδάμ και την Εύα εκ του παραδείσου, ώστε προτέτειος ο διάβολος. Να έβρωμε όμως στην συνέχεια να ειδούμε τι γίνεται και πώς ονομάζεται εκείνος ο οποίος εμποδίζει τον άλλον διάβολος, Υιός του διαβόλου, λέει. Θα παρακολουθήσουμε τον Απόστολο Παύλο. Διέρχεται την οικουμένη ολόκληρον και κηρύττει το Λόγο του Θεού. Φθάνηκε σε ένα απομακρυσμένο νησί, το οποίο ονομάζεται Κύπρος, πονεμένο μέρος, μέχρι σήμερα. Εκεί βασιλεύει ένας ευσεβής, ο οποίος ονομάζεται Σέργιος Παύλος. Είναι γενικός διοικητής μιας επαρχίας της Κύπρου. Τον πλησιάζει ο Απόστολος Παύλος, αλλά κοντά του έχει ένα μάγο. Είναι αυτό το οποίο έχουμε και εμείς σήμερα. Διοικητές και κυβερνήτες συμβουλεύονται τους μάγους. Θέλουν από τους μάγους να οδηγούν τον λαό. Για τούτο είναι φοβερό, διότι η ανθρωπότης ολόκληρος σήμερα, είτε στην Ελλάδα είτε εκτός της Ελλάδος, συμβουλεύονται από τους μάγους, όπως ο Σέργιος Παύλος. Κοντά του έχει ένα μάγο ξακουστό, είναι ο Ελίμας. Και όταν πλησίασε ο Παύλος εκείνον τον διοικητή της χώρας και της πόλεως και της επαρχίας της Κύπρου, εκείνος πιστός ζητούσε να σωθεί. Θέλει να εισέλθει στην βασιλεία των ουρανών. Ακούει τον Παύλο. Τα λόγια του Παύλου μπαίνουν μέσα στην ψυχή του. Ξαφνικά όμως ο μάγος εμποδίζει τον Παύλο. Εμποδίζει και τον Σέργιον Παύλο για να ακούσει το Λόγο του Θεού. Και γίνεται εκεί συζήτηση φοβερά. Επιτίθεται ο Παύλος δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος και του λέγει, «Ιέ διαβόλου», του λέγει, «και πάσης πλάνης», του λέγει, «γιατί εμποδίζεις το Λόγο του Θεού, γιατί εμποδίζεις αυτή τη ψυχή να σωθεί?» Τι σου έκανε? «Έσω τυφλός», του λέγει, «από αυτής της στιγμής», και αμέσως έπεσε, λέγει, από τους ουρανούς αχλής, καταχνιά, και τον ετύφλωσε. Ναι, αδερφοί μου, ώστε αυτός ο οποίος εμποδίζει τον άλλον για να σωθεί είναι Υιός του διαβόλου. Να φύγουμε όμως από εκεί, να πάμε στο Χριστό μας, ο οποίος ονομάζει εκείνον που τον εμποδίζει τον άλλον να κάνει το καλό Σατανάν. Είναι στιγμή κατά την οποία ο Κύριός μας πλησιάζει προς το πάθος. Θα θυσιαστεί για να σώσει τον άνθρωπο. Πλην όμως μέσα από τον κύκλο του των αγαπημένων που εξέλεξε ο ίδιος, ακούεται μια φωνή. Είναι με στοργήνη φωνή αυτή που ακούεται. Και τι λέγει? «Κύριε», του λέγει, «πού θέλεις να πας?» «Θέλει να πάσει στα Ιεροσόλυμα», του λέγει, «να κάνεις τι? Δεν βλέπεις ότι εκεί περιμένουν να σε πιάσουν», του λέγει, «για να σου κάνουν κακό, να σε φωνεύσουν. Γιατί πηγαίνεις εκεί?» Ποιος ήταν αυτός? Ο Πέτρος. Εκείνος ο βράχος, ο ακλόνητος.
Εκείνος ο ενθουσιασμένος μαθητής, ο οποίος πετάγει το μαχαίρι μέσα στην δυσκολία και τον πόνο που τον κυριεύει, όταν είδε τους στρατιώτες εκεί, του Άννα και του Καϊάφα, να πιάνουν τον διδάσκαλό του, δεν άντεξε. Είναι ο ενθουσιώδης τύπος, ο χαρακτήρας ο οποίος γίνεται όπως η θάλασσα η τρικυμισμένη. Βγάζει το μαχαίρι του και το πετά για να σκοτώσει εκείνον που άγγιξε το χέρι του επάνω στο διδάσκαλό του. Με δύναμη μεγάλη. Τόση δύναμη είχε το μαχαίρι εκείνο που έκοψε, λέγει, το αυτί του δούλου, του αρχιερέως, λέγει, και έπεσε κάτω. Σκεφτείτε για μια στιγμή, αδερφοί μου, εάν τον έπαιρνε το μαχαίρι εκείνο κατάστηθα εις το πρόσωπο. Και ο Κύριος μας, όταν βλέπει τον Πέτρο να τον εμποδίζει στο κοσμοσωτήριο έργο του, τι του λέγει? Είπαγε ο πίσω μου, του λέγει, Σατανά, διότι ου ζητείς, ου φρονίστα του Θεού, αλλά τα του κόσμου. Ώστε δεν πάβει ο Κύριος μας και αυτόν τον μαθητήν του να τον αποκαλύπτει, ότι τη στιγμή εκείνη δεν ομιλούσε ο ίδιος, αλλά ο Σατανάς, ο οποίος εμπόδιζε τον Θεό στο κοσμοσωτήριον έργο του. Και ερχόμεθα, αδερφέ μου, να σε ρωτήσω, όταν βλέπεις την γυναίκα σου να ανάβει το καντιλάκι της και να προσεύχεται και να νηστεύει, πρόσεξες τι κάνεις? Ορμάσαι πάνω της. Όταν τη βλέπεις να ζυμώσει το προσφορό της για να το φέρει στο Χριστό, θυμίσου τι της κάνεις. Για πες, φανέρωσε. Γιατί νηστεύεις, της λέγει, τι σου ήρθε, της λέγει, τώρα να νηστεύεις? Η νηστεία είναι για τους παπάδες και για τους καλογύρους. Θέλει να αρρωστήσεις, να με τραβάσεις στους γιατρούς. Θέλει να μου ανάψεις φωσιές. Ορμάει πάνω στην γυναίκα. Ανάβει το καντήλι της, προσεύχεται. Θέλει να ζήσει με τον Χριστό. Θέλει να ντυθεί σεμνά. Επιτίθεται. Τι σε έκανα, καλόγρια? Εσύ δεν έκανες για οικογένεια. Να φύγεις από το σπίτι μου. Ναι, αδερφοί μου, διάβολος, Σατανάς, εμποδίζεις τον άλλο να σωθεί. Έχεις πάρει τον τίτλο. Δεν ομιλείς εσύ, ομιλείς εκ μέρους του διαβόλου. Και όταν η γυναίκα βλέπει τον άντρα της να θέλει να σωθεί, πώς το επιτίθεται? Πώς επεμβαίνει? Δεν θα με πάρεις και με ένα λίγο περίπατο, επιτέλου να με βγάλεις και με ένα λίγο έξω, γιατί με αφήνεις εδώ μέσα? Όλες τις εκκλησίες, τι έγινες, παπάς έγινες? Ναι, αδερφοί μου, αυτοί και αυτός εμποδίζομεν τους άλλους να σωθούν. Και είπε ο Κύριός μας ότι πρόσεξε, λέγει, αδερφέ μου, λέγει, πρόσεξε, διότι ομοιάζεις με τους Φαρισαίους και τους εκαυτηρίασε με εκείνο το αμήλικτο, το φοβερό, ουέ, το αλίμονο. Ουέ, ημίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ, τους είπε, ημί θέλοντες εισελθύν στην βασιλεία των ουρανών, και τους θέλοντας εισελθύν εμποδίζεται αυτού, πολύεται αυτού. Ναι, αδερφοί μου, δεν είναι μικρή η αγωνία που καταλαμβάνει τους πιστούς σήμερα, όπου κι αν βρίσκονται. Εάν πάεις στην εργασία να εργαστείς, εκεί θα έβρεις τον διάβολο και τον Σατανά. Θα σε εμπέξουν, θα σε ειρωνευτούν, θα γελάσουν εις βάρος σου. Γιατί? Διότι δεν είσαι όμοιος με αυτούς. Εάν θέλεις να προοδεύσεις στο εμπόριό σου ή να προοδεύσεις στην πρόοδό σου, μόρφωση λέγεται, εργασία λέγεται, παντού θα έβρεις τον διάβολο και τον Σατανά. Και τούτο διότι ο άνθρωπος ομοιάζει με τον σημερινό άνθρωπο, τον οποίο μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ιδέ, λέγει, προπορευόμενοι, επετήμων αυτό είναι σιωπήσει. Προπορεύονται, αδερφοί μου, όχι στην Βασιλεία των Ουρανών. Εκεί τον Χριστός και τον αγαπούσαν. Αυτοί προπορεύονται για την κόλαση. Ο σημερινός άνθρωπος δεν ζητεί να εισέλθει στον παράδεισο. Έχει ξεχάσει τα πάντα. Δεν υπάρχουν στη ζωή του.
διέγραψε τον Χριστόν και τον Θεόν από τον δρόμο του. Και τι γίνεται, τον βλασφημεί ημέρα στεκενυχτός, αγνώμων, αχάριστε. Δεν είναι ο Χριστός που σου τα δίδει όλα και εσύ ως ανταπόδοσιν τούτον τι κάνεις? Μόνο να τον βλασφημείς, να τον πικραίνεις, να τον παραπικραίνεις, να τον ποτίζεις όξος και χωλήν επάνω στο σταυρό του. Αδερφοί μου, η Θεοπανάγαθος Θεός να μας δώσει μετάνοια, ήρθε να μας δώσει την φώτιση όχι του σώματος, την έχουμε να δούμε. Υπάρχει ένας άλλος φωτισμός που ονομάζεται φως ψυχής. Αυτόν το φωτισμό της ψυχής μήπως δεν τον έχεις, αδερφέ μου? Την ώρα που έρχεσαι να εκκλησιαστήσεις τον Χριστόν, βλέπεις τι γίνεται μέσα στην εκκλησία? Είναι ανοιχτά τα μάτια της ψυχής σου? Κατανοείς? Εάν δεν κατανοείς, έχεις την μεγαλύτερη τύφλωση, την πιο φοβεροτέρα από το σημερινό Βαρτίμαιο. Φώναξε τον Χριστόν, διότι έρχεται κοντά σου να σου δώσει το φως της ψυχής. Κύριε μου, φώτισε μου τα όματα της ψυχής, να διακρίνω τα Άγιά σου, να διακρίνω τη χάρη σου, να διακρίνω την ευλογία σου, να διακρίνω τη στοργή σου που έχεις για μένα. Ω Θεέ μου, η ψυχή έχει τα μάτια κλειστά και δεν κατανοούμε τι κάνουμε. Δεν βλέπουμε τι πράττουμε. Ερχόμεθα μέσα στην εκκλησία, αδερφοί μου, είδαμε πόση χάρη παίρνουμε. Το έχουμε καταλάβει. Όταν βγεις έξω από την εκκλησία, πρόσεξε να δεις πως είσαι αναγεννημένος. Όλη η κούραση της εβδομάδας έχει φύγει, γιατί έλαβες αοράτος από τον Θεό την χάρη του μέσα στον ναό του. Εραντίστες αοράτος με το αίμα του, επήρες από τον Χριστό και τη σταύρωσή του. Γι' αυτό η σημερινή μέρα για σένα είναι διαφορετική από τις άλλες ημέρες. Γιατί? Διότι επήρες ευλογία από τον Θεό. Και πρόσεξε να την βλέπεις με τα μάτια της ψυχής σου, για να αξιωθείς όπως των σημερινών τυφλών, να δεις και το φως της Βασιλείας των ουρανών. Κύριε και Θεέ μου, όπως εφεράπευσες των τυφλών Βαρτίμιων της σημερινής Ευαγγελικής σου θαυμαστής διελεύσεώς σου εκ της Ιεριχούς, εφεράπευσε και τα ψυχάς και τα όματα των ψυχών ημών. Άνοιξε και ημών την διάνοια για να βλέπουμε τα θαυμασιά σου, να σε δοξάζομαι στον κόσμο τούτον και να μας αξιώσεις και της επουρανίους βασιλείας. Αμήν. Πασίπα του κράτους του πάντοτε φυλατώμενη, σι δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αγή και εις τους αιώνας των αιώνων. Ουδής
αποδεξόμενοι. Εν Χριστώ ημών αδελφότητος του αδελφού και συλλειτουργού ημών Ευαγγέλου Ιερέως και της οικογένειας αυτού των συνελθόντων και εν κατανοίξει και μετευλαβίας παρακολουθούντων την Αγία και Ιερά Λειτουργία Ντάφτην των συζύγων των τέκνων των οικείων και των συγγενών αυτών των καπιών των ψαλών των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών ευλαβών προσκυνητών του Αγίου οίκου τούτου και των δούλων του Θεού, ουρανίας, ζωής, Δημητρίου, Άννης των οικείων και των συγγενών αυτών, υγείας και σωτηρίας, θείας προστασίας υπέρ αυτών υπομέν. Τον Μακαρία τη λήξη για να μένουν αίτημαν αρχιερέων, ιερέων, ιερομανάχων, ιεροδιακών, μοναχών και μοναζουσών και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Τον εν της ιερής ημών αγώσου του έθνους αγωνισαμένων και ηρωικός των σώντων πατέρων και αδελφών ημών πάλετε και πεσχάτων των αηδημοκτητώρων της Αγίας Ιεράς Εκκλησίας Ταύτης και πάντων εν τ' όνομα τέ μνημονεύσαμεν εν τη Αγία και Ιερά ημών προθέσει ζώντων τε και τες νεωτών μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία. Amen.
Κυρίου ετισόμεθα. Συγγνώμη και Αγαπήσω με ένα λίγο.